Sport. Score. Record. By radio. Τώρα. Ο Ιωαννίδης θα ανανεώσει τις επόμενες ημέρες με τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουμε ανανεώσει συμβολέο. Όταν θα βγει ο Τσιμπίδας, βέβαια, που τον έχουμε στην έλεγχη τη τηλεφωνική γραμμή. Τι ξέρω τι κομμάτι έχει σήμερα. Πολύ ωραίο. Κουρευτικέ. Άμα είδε για μα, ήθελα να το πω, αλλά εκπληκτική πρόοδο. Πολύ δυνατή. Κατερίνα Λιούγιου και τη ίδια. Με την Αγγλία πρέπει να παίξουν τρεις γρήγορα χάφ μακριά από τον Μπουχαλάκη. Ναι, γιατί ο Μπουχαλάκης πρέπει να είναι ο τρίτος στόπερ. Φαινομενικά. Δεν θα παίξει το Γουέμπλι ο Μπουχαλάκης. Δεν θα παίξει. Ποιος θα παίξει. Ποιος θα παίξει. Μην πεις ο Κουρμπελής. Δεν νομίζω να είναι έτοιμος. Τι λέει, Μιχάλης 16. Ο Ιμπόρας στην Άστον Βίλα, ναι, ο Ιμπόρας στην Άστον Βίλα δεν πήρε καλό. Δεν ήταν καλό. Ας μου πει κάποιος, έλα μωρέ κύριε Γρατοργέ μου, μάλλον, μην τρελαίνεσαι μου, εντάξει. Έχεις την άποψή σου, δεν είναι κακό. Έχεις την άποψή σου, δεν είναι κακό. Ή όπως είπε και ο Κιάνου Ρίφς, είπαμε, για να μπορείς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, θα πρέπει να δείξεις και την άλλη άποψη. Μια σφωτόρμα να το δεις κάθε μέρα αυτό. Βέβαια, ναι. Τον έχουμε. Είναι μότος ζωής και να πω επίσης ότι είναι ήδη έτοιμος ο στίχος. Ναι. Περιμένω να το διαδιστεί με μουσική. Ναι. Για το νέο ραδιόφωνο 102,7. Ωραία, πάμε τώρα να ακούσουμε τον άνθρωπό μου γιατί παίζει με τούμπα. Έχουμε και σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε. Α, μάλιστα. Παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, έλα Μπαμπή. Τι κάνετε. Τι να κάνουμε. Μας έπεσε το σαγόνι πάλι με τον γκολ του Ιωαννίδη χθες. Κάπως έτσι θα ανοίξει και το σκορ την Κυριακή. Οχ, αυτά θέλω. Αυτά θέλω. Εκπληκτική εκτέλεση και με το αριστερό που δεν είναι το καλό του πόδι. Δηλαδή, το πιο εντυπωσιακό με το Φώτη είναι ότι βελτιώνει διαρκώς και τα κομμάτια που δεν ήταν πολύ καλός. Κάθε τόσο βλέπεις να κάνει και κάτι καινούργιο το οποίο δεν το είχε, είτε σαν κίνηση, είτε σαν εκτέλεση, είτε σαν τρίπλα. Είναι δηλαδή, αυτό είναι για μένα το κυριότερο χαρακτηριστικό του. Δεν σταματάει να δουλεύει, παρότι έχουμε δει πάρα πολλούς Έλληνες αθλητές να κάνουν μερικά καλά παιχνίδια, ποδοσφαιριστές κυρίως, να κάνουν μερικά καλά παιχνίδια και λόγω της φήμης, λόγω της προσοχής που λαμβάνουν να σταματάνε να δουλεύουν, να τα παρατάνε, να γίνονται πιο χαλαροί, να το πω έτσι. Ο Φώτης με το χαρακτήρα που έχει και ελπίζω και να μην αλλάξει, συνεχίζει να βλέπει που δεν είναι καλός, που υστερεί και να το διορθώνει. Πραγματικά, δηλαδή το χθεσινό, πέραν της εκτέλεσης, για μένα το πιο χαρακτηριστικό του ήταν αυτό, ότι το πέτυχε με ένα πόδι που δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Εντάξει, είναι και σε πολύ καλό φεγγάρι πέραν τούτου, Τώρα έχει αρχίσει να ξαναφορμάρεται, γιατί μπορεί να έβαλε το πολύ ωραίο γκολ με τη Λάντς εκτός έδρας, αλλά ήθελε το χρόνο του, γιατί μην ξεχνάμε πως προέρχεται από ένα καλοκαίρι που δεν έκανε προετοιμασία, ναι. Με το λόγο του τραυματισμού με την Εθνική, και τώρα αρχίζει πάλι να παίρνει τα πάνω του σιγά σιγά. Τώρα, επιστρέφουν οι διεθνείς, πάντα ένα κομμάτι δύσκολο. Ναι, πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, γιατί επιστρέφουν και είναι δύσκολο να τους ξαναβάλει στο ρυθμό του πρωταθλήματος, έτσι. Σήμερα επέστρεψε ο Τραγκόφσκι στην πρωινή προπόνηση. Οι τρεις Έλληνες δεν ήταν, ο Πακασέτας, ο Βαγιανίτης και ο Ιωαννίτης, γιατί η Εθνική γύρισε ξημερώματα, αν δεν κάνω λάθος, γύρισε γύρω σε 7-7 και κάτι το ξημέρωμα από το Δουβλίνο. Οπότε δεν πήγανε στην προπόνηση. Θα πάνε το απόγευμα λογικά να κάνουν ένα χαλάρωμα και αύριο θα ενσωματωθούν. Περιμένει και τον Ουναΐ και τον Πελίστρη που είχαν λίγο πιο μακρινά ταξίδια. Ο Πελίστρη ήταν στη Βενεζουέλα, ο Ουναΐ έπαιξε στο Λεσότο. Θέλουν 2-3 αλλαγές αεροπλάνων για να επιστρέψουν αυτοί οι παίκτες στην Αθήνα. Και να μπορέσει ουσιαστικά ο Αλόνσο να κάνει και το πλάνο του για την Τούμπα. Θεωρώ ότι, ότι θα προσπαθήσει όσο το δυνατόν στην εντεκάδα να έχει περισσότερους παίκτες με τους οποίους έχει δουλέψει. Δηλαδή το λέω κυρίως για τη μέσα γραμμή, όπου πιστεύω ότι θα δούμε το Μαξίμο Τσαρά ως αν δίδυμο στον άξονα. Εντάξει, προφανώς ο Ιωάννης θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, εκεί δεν το συζητάμε. Αλλά για τα άκρα, αντίστοιχα, ο Μαντσίνη με τον Τετέ έχουν ένα προβάδισμα σε σύγκριση με τον Πελίστρη, ο οποίος θα γυρίσει και λογικά θα είναι ο τελευταίος επιστρέψει. Έπαιξε βασικός πάντως, Ναι, έπαιξε βασικός. Έβλεπα χτες ότι στην αποστολή του Ουρουγουάη, επειδή είχαν πολλές απουσίες με τους τιμωρημένους και με κάποιους τραυματισμούς, ότι ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές.
Δηλαδή κατέβασε ένα πολύ και νεανικό σχήμα και, και σχετικά με άπειρους παίκτες. Οπότε από εκεί και πέρα στο κέντρο της άμυνας θα δούμε, θεωρώ, τον Ίγκασον με τον Γετβάη. Ο Ντραγκόσκι θα είναι στην εστία. Δεξιά πιστεύω θα παίξει ο Κότσιρας, έχει το προβάδισμα. Στη λογική που είπαμε πριν ότι θα προτιμήσει τους παίκτες τους οποίους είχε στη διάρκεια όλες τις διακοπές και οι οποίοι δεν έχουν καταπονηθεί. Αριστερά τον νομίζω ότι είναι η ώρα του Μαξ. Είναι πλέον αρκετό καιρό και δεν έχουν περάσει και τα συνεχόμενα παιχνίδια, στα οποία χρησιμοποιούσε τον Μλαντένοβιτς ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και όπως είπα, Μαξίμοβιτς, Αράου, Μπακασέτας, Μαντσίνη, Τετέ και Φωτισιο Ανίδη στην κορυφή. Με Ουνάχη. Ο Ουνάι θα είναι στον πάγκο, δεν έχει κάνει προπόνηση, γιατί ήρθε ουσιαστικά μόλις ξεκίνησε το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Ήρθε στην Αθήνα, υπέγραψε και έφυγε αμέσως για το Μαρόκο. Οπότε δεν έχει προλάβει καν να γνωριστεί με τους παίκτες του. Θα είναι στην αποστολή, το θεωρώ δεδομένο αυτό, και πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια του ΜΑΤ. Δεν μας έχει δείξει ο Αλόνσο ότι ένας παίκτης που έρχεται τον βάζει με το καλημέρα στην εντεκάδα. Αλλά επειδή εντάξει, είναι ένας παίκτης με πολύ ταλέντο και με πολλές ικανότητες, θεωρώ ότι θα τον επιστρατεύσει στη διάρκεια του παιχνιδιού, θα τον δούμε δηλαδή κάποια στιγμή. Εντάξει, είναι μια θέση που υπάρχει και ο Τσέριν που είναι πολύ περισσότερο καιρό στην ομάδα και αυτός διεθνής με το Σπόρα να γυρίσουν από την Σλοβενία και από εκεί και πέρα να πάρει τις αποφάσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο Μαξίμοβιτς ήταν εδώ στη διακοπή, παρότι πήγε στο Βελιγράδι, έμεινε μια μέρα, διαπιστώθηκε ο τραυματισμός του, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα αποθεραπεύτηκε ουσιαστικά και γι' αυτό γύρισε και δεν ήταν διεθνής σε αυτό το timing. Ναι. Ναι, περιμένω από Μαξίμοβιτς και Ίγκανσον που δεν παίξανε με την άθεση Καλυθέα να δώσουν μια άλλη όθεση. Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Με κόσμο βέβαια θα γίνει το παιχνίδι γιατί είχε δημιουργηθεί προς το... Ναι, με τον Πανσεραϊκό δεν θα έχει κόσμο ο Πανσεραϊκός επειδή τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ. Βέβαια η ΔΕΑΒ με την Τούμπα δήλωσε αναρμόδια να δηλώσει τα όσα είχαν γίνει στο Ατρόμητο ΣΠΑΟΚ. Εκεί δηλαδή δεν υπήρξε τιμωρία της έδρας και θα έχει κόσμο κανονικά το ματς της Κυριακής. Θα μου πεις, είναι αυτό δικαιολογία για το αγωνιστικό? Όχι, και δεν είναι, δεν το λέω δικαιολογία για το αγωνιστικό. Το λέω απλώς ότι πάλι σε κάποια πράγματα βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εντάξει, τι να κάνουμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο είμαστε. Αυτά δεν θα αλλάξουν, να το πω έτσι. Από την άλλη, να δώσω και το θετικό. Έρχεται στην Τούμπα ένας διαιτητής ο οποίος είναι πέραν να πάσει αμφισβήτηση. Δεν μπορεί να κάνει λάθος σε κάποια απόφαση ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να τον. Είναι ένας διαιτητής, πόσο να είναι, είναι δύσκολο να τον αμφισβητήσει. Γκρινιάξανε πάντως. Σε Θεσσαλονίκη γκρινιάξανε. Γιατί θυμηθήκανε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-2 που κράτησε την 6-4 και κύρισε το πέναλτι του Κουρμπέλης. Το πέναλτι του Κουρμπέλης. Σε ποιο μάτσο που κράτησε την παραπάνω? Σε εκείνο το μάτσο είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ με το πέναλτι. Α, ο Παναθηναϊκός γκρίνιαξε για το Βίντσιτς, λέω. Δεν βγαίνει κάτι. Εγώ όσο μου έχω μιλήσει την ομάδα δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Εντάξει, ήταν καθυστερήσει. Εγώ ξαναλέω, κάποια στιγμή πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι και μερικά πράγματα δεν μπορούμε να έχουμε και καλύτερα. Ναι, ο ΠΑΟΚ σοφάρισε, ναι, σωστά. Γιατί αν γκρινιάζουμε, ας πούμε, δεν έχει μεταλλικά. Δηλαδή, αν γκρινιάζουμε για τους ελίτ διαιτητές, μετά δεν έχει άλλη κατηγορία να φέρουμε. Δεν θα βρούμε καλύτερους. Μπορούμε να φέρουμε. Μιλάμε για το ρέφερι του τελικού στο Champions League. Μπορούμε να φέρουμε εξωγήινους, θα μου πει. Εκεί ναι, μπορούμε να φέρουμε εξωγήινους. Δηλαδή, είναι αυτό που είπα και για τον αρχιδητή που έχουμε φέτος. Είναι ένας άνθρωπος που τον έβαλε ο Ροζέτη, είναι ο αρχιδητής του UEFA. Αν δεν μας κάνει, δεν θα βρούμε καλύτερο να φέρουμε. Δεν θα έχουμε να απευθυνθούμε κάπου πάνω από το Ροζέτη. Στο οποίο μάλιστα. Ναι. Στο οποίο μάλιστα ο Λανουά θα είναι και ο παρατηρητής του Βίντσιτς. Ναι, ναι. Απλώς το λέω, ξέρεις, ότι σίγουρα κάποια στιγμή κάτι δεν θα μας αρέσει, σίγουρα κάποια στιγμή κάτι θα το θεωρήσουμε περίεργο. Απλώς δεν θα έχουμε μετά που παραπάνω να απευθυνθούμε. Δεν υπάρχει παραπάνω αρχή που να μπορούμε πια να πάμε. Έτσι. Έχουμε ταβανιάσει σε αυτό το κομμάτι. Αν δεν βρούμε λύση από εκεί, δεν θα τη βρούμε ποτέ μετά. Να πούμε ότι. Μια και μιλάγαμε για Ιωαννίδη με τον Γιώργο Τολίγη για τον Πάπη του Τζιμπίδα. Ο Πάπη του Τζιμπίδα είναι κορυφαίο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Τα έχουμε πει αυτά σε κάθε περίπτωση. Βλέπω εδώ και μια τρομερή φωτογραφία που είχε αναρτηθεί στο Facebook του Γιώργου Λίγκρη, ο οποίο είχε ανακηρύξει το Φώτη Ιωαννίδη εθνικό ποιητή. Εθνικό ποιητή. Εθνικό ποιητή. Αυτό και στην Πάπη το χρησιμοποιήσει κάποια από τα ρεπορτάζ σου. Άμα έτσι καμιά φορά δεν έχει τίποτα από
από ρεπορτάζ, να πάρει μια συνέντευξη του Λίγκρη, να μας χαρακτηρίσει, να μας πει για τον, για τον εθνικό ποιητή, το Φώτιο Ανίδη. Εντάξει. Ναι, περιμένουμε να πει μας η Τούμπα πάντως. Λοιπόν, χαίρετε. Λέμε την Παρασκευή με το πιο φρέσκο ρεπορτάζ. Έτσι.